Καλό μεσημέρι θα σας πούμε. Καλώς ήρθατε ξανά, Δευτέρα σήμερα, και ένα ραντεβού προκαθορισμένο με ένα ωραίο άνθρωπο. Ένα πραγματικά ωραίο άνθρωπο που θέλω να πω ότι σε τον έχεις ξαναγνωρίσει. Εγώ δεν τον έχω ξανασυναντήσει από κοντά. Εκτιμώ και θαυμάζω και χαίρομαι διπλά να σας πω, κύριε Μάινα, που είστε σήμερα κοντά μας. Ο ηθοποιός Στέλιος Μάινας δεν χρειάζεται συστάσεις, είναι όμως σήμερα κοντά μας με αφορμή τη σημερινή παράσταση και τις επόμενες δύο που θα ακολουθήσουν στα Χανιά. Σήμερα λοιπόν τον έχουμε κοντά μας για να συζητήσουμε για τη συγκεκριμένη παράσταση. Διαβάζετε Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη. Διαβάζω Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη και οι φίλοι μας ο Κώστας Κωνσταντάδος και η Ουρανία Ιπάντζου παίζουν μουσικές και τραγουδάνε μαζί μου. Είναι ψάλτες, είναι μουσική. Δεν είναι μόνο ψάλτες, πέρα από ψάλτες φυσικά. Ο Κώστας Κωνσταντάδος είναι μέλος των Ενκαρδία, ένας πολύ γνωστού συγκροτήματος της παραδοσιακής μουσικής. Της κάτω Ιταλίας. Της κάτω Ιταλίας και όχι μόνο. Η Ουρανία Ιπάντζου επίσης είναι μια τραγουδίστρια εξαιρετική που τραγουδάει παραδοσιακά τραγούδια, παραδοσιακά ελληνικά και πολλά άλλα. Το ιδίο μας σχετικά με την παράστασή μας είναι ότι ακριβώς αυτά τα τραγούδια που έχουμε διαλέξει και οι μουσικές που έχουν διαλέξει τα παιδιά ταιριάζουν απόλυτα σε αυτό το ύφος, αν θέλετε, και στη γλώσσα που έχει ο Παπαδιαμάντης. Πώς προέκυψε όμως ο Παπαδιαμάντης, πώς επιλέξατε να ασχοληθείτε με το συγκεκριμένο κομμάτι, με τη συγκεκριμένη μορφή παράστασης ουσιαστικά, είναι επαγγελία? Αυτή ήταν πρώτα απ' όλα μια ιδέα του Γιώργου του Πουλίδη, που είναι ο παραγωγός μας και μου το πρότεινε πριν από 3 χρόνια. Ήταν μια παράσταση που είχε ξεκινήσει και είχε παρουσιάσει πριν από 4 χρόνια με τον Δημήτρη τον Καταληφό στη Θεσσαλονίκη. Και την επόμενη χρονιά ανέλαβα εγώ τα ενία και συνεχίζω έκτοτε να παρουσιάζω πάνω κάτω το ίδιο πράγμα. Αυτή την ταύτη, το συντέργεσμα τέλος πάντων του κειμένου και του λόγου του Παπαδιαμάντη με τις παραδοσιακές μουσικές. Εκτός από ηθοποιός... Αυτό είναι επαγγελία για να καταλάβετε. Ναι. Δηλαδή είναι διαβάζω με δύο λόγια τα κείμενα του Παπαδιαμάντη, είναι ένα πολύ συγκεκριμένο και ιδιαίτερο τρόπο. Συγκεκριμένα αποσπάσματα έχετε επιλέξει? 3 διηγήματα του Παπαδιαμάντη. Ποια? Το ημερολόγιο της Φώκιας, το Έρος Ήρος και την Υπηρέτρα. Που πιστεύω, και όχι μόνο εγώ, ότι είναι από τα κορυφαία, αν και μιλάμε για ένα τέτοιο πολυγραφότατο μεγάλο συγγραφέα που διαθέτουμε, που έχει γράψει αριστουργήματα. Το ιδιαίτερο βέβαια που έχει να κάνει με τον Παπαδιαμάντη, με το λόγο του Παπαδιαμάντη, είναι ότι είναι ένας συγγραφέας ο οποίος δεν σου δίνει με την πρώτη ματιά και με το πρώτο διάβασμα τον πυρήνα αυτού που έχει. Είναι ένας άναρχος, περίεργος, με την έννοια του κρυφού συγγραφέα που κρύβει τους θησαυρούς του και θέλει, περιμένει να τον ανακαλύψεις. Με πολλούς συμβολισμούς όμως. Πάρα πολλούς και όχι μόνο. Ένας λαϊκός συγγραφέας, ένας άνθρωπος που το πάθος του, αν θέλεις, και η αγάπη του για τον άνθρωπο είναι πολύ παρόμοια με έναν ανάλογο συγγραφέα που έχετε εδώ στην Κρήτη, με τον Καζαντζάκη. Εξάλλου ο Καζαντζάκης αγαπούσε πολύ τον Παπαδιαμάντη. Άγιο των Γραμμάτων το χαρακτηρίζουν οι ειδικοί και πριν σας προτείνουν να αναλάβετε αυτή την απαγγελία, ποια ήταν η σχέση σας με τα κείμενα του Παπαδιαμάντη? Είστε άνθρωπος που αγαπάτε και να διαβάζει και να γράφει, πέρα από το θέατρο. Αν το ξέρατε ή αυτή η δουλειά αποτέλεσε αφορμή να τον μελετήσετε παραπάνω? Ναι, ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση που μου δίνετε μια ωραία πάσα. Τον Παπαδιαμάντη, πέρα από τον μάθαμε από το σχολείο φυσικά, και είχα εγώ την ευτυχία να τελειώσω ένα εξετάξιο γυμνάσιο. Στη Σύρο μαθαίνω... Όχι, γεννηθήκατε στο Βύρονα. Και μεγαλώσατε? Απλώς γεννήθηκα στη Σύρο, αλλά μεγάλωσα στο Βύρονα. Είμαι μέσα εισαγωγικά λίγο πολύ αθηνοθρεμένος. Λοιπόν, αν και ξέρετε ότι η περιφέρεια της Αθήνας, δηλαδή οι μικρές ενοικίες της Αθήνας, ήταν σαν επαρχίες την εποχή εκείνη. Δηλαδή δεν μπορώ να πω εγώ ότι μεγάλωσα μια πρωτεύουσα, σε μια επαρχία της Αθήνας μεγάλωσα. Έτσι ήταν. Ήθελα να πάω να προσθέσω λοιπόν για τον Παπαδιαμάντη, ότι πέρα από ότι τον διαβάσαμε στο πρωτότυπο στο σχολείο, γιατί μαθαίνω ότι τα παιδιά μαθαίνουν Παπαδιαμάντη από μετάφραση. Σωστά. Το οποίο δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει. Στα κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας, ιδίως στην θεωρητική κατεύθυνση. Εμείς έτσι, τουλάχιστον εγώ έτσι τον γνώρισα. Μεταφρασμένο. Σωστά. Λοιπόν, πέρα από αυτό λοιπόν, μου το σύστησε ουσιαστικά τον Παπαδιαμάντη ένας άλλος πολύ μεγάλος διηγηματογράφος, ο Ηλίας ο Παπαδημητρακόπουλος, που είχα την τύχη πριν από μερικά χρόνια να τον γνωρίσω και
να ερμηνεύσω ένα από τα διηγήματά του. Έμαθα λοιπόν, γιατί και εγώ ασχολούμαι με το διήγημα, ασχολήθηκα λίγο περισσότερο με τον Παπαδιαμάντη μέσα από τα διηγήματά του. Διότι κοινή ομολογία ελληνική και όχι μόνο, ο μεγαλύτερος διηγηματογράφος ever που διαθέτουμε είναι ο Παπαδιαμάντης. Μεγάλος μάστορας του διηγήματος. Πολύ μεγάλος μάστορας. Ίσως μετά τον Μακρυγιάννη κάποιο σχόλιο έχουν κάνει για τα απομνημονεύματα. Θα μπορούσαν να πούνε ότι είναι ο κορυφαίος, ο μεγαλύτερος της ελληνικής πεζογραφίας. Υπάρχει όμως, έχουν πει κάποιοι, δεν θυμάμαι ποιος το έχει γράψει αυτό, υπάρχει όμως και ο Παπαδιαμάντης, οπότε τηρώ μια επιφύλαξη. Που είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέτε. Ο Παπαδιαμάντης όμως έχει χαρακτηριστεί και ως ηθογράφος. Εγώ θα ήθελα τώρα κάποιες άλλες ερωτήσεις να σας κάνω, μιας και έχετε εμβαθύνει τόσο πολύ στη γραφή του και στο κείμενό του και τα βλέπετε και από ένα άλλο πρίσμα. Ουσιαστικά και με την ιδιότητα του συγγραφέα, σας απευθύνω την ερώτηση αυτή. Από κάποιους έχει χαρακτηριστεί ως ανέραστος άνθρωπος, ως μην έχοντας την επαφή αυτή με το ερωτικό στοιχείο. Είναι έτσι όντως? Δεν μπορώ να ξέρω την προσωπική ζωή του Παπαδιαμάντη. Από τη γραφή του τι σπέρατε. Αλλά στη γραφή του καθόλου δεν είναι έτσι. Κάθε άλλο. Ο Παπαδιαμάντης στην πραγματικότητα ήταν ένας κοσμοκαλόγερος. Δηλαδή ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν με ένα πόδι μέσα στη ζωή και με ένα εκτός. Ήταν ένας άνθρωπος εξαιρετικά λιτός, ο οποίος παρατηρούσε τα πράγματα γύρω του, αλλά κυρίως αυτό που τον χαρακτήριζε ήταν ένας άνθρωπος που περνούσε πάρα πολύ δύσκολη ζωή. Μέσα στη φτώχεια, μέσα στις στερήσεις, πάρα πολύ δύσκολη, μέσα στη λιτότητα. Εξαιρετικά δύσκολη ζωή. Γι' αυτό και ίσως, και όχι μόνο γι' αυτό, ο ίδιος ταυτίστηκε με τον Ντοστογεύσκη. Μετέφρασε εξαιρετικά τον Ντοστογεύσκη, αλλά και μπορούμε να μιλήσουμε για βίους παραλλήλους του Παπαδιαμάντη και του Ντοστογεύσκη. Δεν είναι καθόλου υποδέστερος ο Ντοστογεύσκης γραφικά, σαν συγγραφική αξία ο Παπαδιαμάντης. Δεν είναι μόνο ηθογράφος. Ηθογράφος είναι ακριβώς διότι η εποχή είχε ένα στυλ της μεταφοράς, αν θέλετε, των ηθών μιας περιοχής. Δεν είναι όμως βασικά ηθογράφος. Είναι ψυχογράφος. Ψυχογραφήματα κάνει. Διεισδύει ουσιαστικά στην ψυχή των ηρώων του. Στις επιθυμίες, στις ανεκπλήρωτες και μη επιθυμίες και σε αυτό το, ίσως τον ανέφικτο έρωτα κάποιοι μπορούν να πούν. Ίσως με αυτή την έννοια. Τον ιδανικό έρωτα. Τον εξειδικευμένο. Τον εξειδικευμένο έρωτα. Και στις τραγικές και ευάλωτες πτυχές της κάθε προσωπικότητας. Όποιος έχει ίσως διαβάσει το πιο διάσημο έργο του Τιφώνης θα καταλάβει τι λέμε. Και εγώ θέλω να καταθέσω και την εμπειρία μου. Έτυχε να δω παράσταση θεατρική στη γλώσσα του Παπαδιαμάντη, γιατί ίσως το φοβηθούν κάποιοι ότι μπορεί να μην καταλάβουν. Και έχει τέτοια ποίηση, τέτοια ροή ο λόγος του που τα καταλαβαίνεις όλα και περνάς υπέροχα. Λοιπόν, που το λέτε, γιατί έτσι ακριβώς είναι. Είναι τόσο εναργής ο λόγος του Παπαδιαμάντη και είναι τόσο φωτεινός που δεν υπάρχει περίπτωση να σου ξεφύγει ούτε ένα. Και να μην μαγευτείς. Και αν έχεις και ένα καλό αφηγητή και από κάτω τραγούδια της παράδοσης με εξαιρετικές φωνές και λαϊκά όργανα, είναι όλη η Ελλάδα επί σκηνής με ένα θίαστο τριών ατόμων. Είπατε μεγαλώσατε στο Βύρονα που έμοιαζε με μια επαρχία της Αθήνας, αλλά επιλέξατε να ζείτε στο κέντρο. Και πια ένα κέντρο πολύ βεβαρημένο. Κοιτάξτε, θα σας πω αμέσως. Εμείς κάνουμε μια δουλειά που είμαστε λίγο πολύ συγκινείς με το delivery. Είμαστε deliveράδες. Δηλαδή, αυτό γιατί το λέτε? Θα σας πω. Διότι κάνουμε πάρα πολλές δουλειές μαζί. Δηλαδή, τρέχα από εδώ, τρέχα από εκεί. Ακριβώς. Πρέπει να είσαι εδώ, να κάνεις πρόβα, μετά πας σε ένα στούντιο. Είστε στους δρόμους κοινώς όλη την ώρα για να τα προλάβετε όλα. Είμαστε με ένα μηχανάκι λοιπόν και πηγαίνουμε από δουλειά σε δουλειά. Με μηχανάκι μετακινήσετε στο κέντρο? Πάντα. Δεν γίνεται να μετακινηθείς στην Αθήνα παρά μόνο με ποδήλατο που δεν το συνιστώ. Για την επικινδυνότητα πλέον, του πράγματος. Πλέον τουλάχιστον να είναι εξαιρετικά για την επικινδυνότητα. Δεν φοβάστε όμως το κέντρο? Τα τελευταία χρόνια έχω αρχίσει να φοβάμαι. Οδηγώ πάνω από 35 χρόνια μηχανή, αλλά τα τελευταία χρόνια άρχισα να φοβάμαι κυρίως τα άλλα μηχανάκια. Όσο και αν φαίνεται περίεργο. Λόγω της παιδείας που δεν υπάρχει για εμάς τους Έλληνες. Οδηγούμε ανεξέλεγκτα, θα έλεγα. Ανεξέλεγκτα και χωρίς κανόνες. Δηλαδή, αρχίζουμε σιγά σιγά να θυμίζουμε άλλες χώρες. Άλλες χώρες. Τριτοκοσμικές.
Και αυτό με ανησυχεί βεβαίως, γιατί πάντα ο αναβάτης είναι εκτεθειμένος. Με τόσο τρέξιμο καθημερινά και τόσες υποχρεώσεις, πώς χαλαρώνετε και πώς γεμίζετε τις μπαταρίες? Υπάρχουν στιγμές που προστατεύετε την ατομικότητά σας, την ιδιωτικότητά σας, στιγμές γαλήνης και απόσυρσης για να γεμίσουν οι μπαταρίες? Αναγκαστικά ο ηθοποιός χρειάζεται χρόνο για να κάνει, να αποφορτίσει και να ξαναβρει καινούρια πράγματα για τη δουλειά του και όχι μόνο, και για την προσωπική του ζωή. Βεβαίως, προτιμώ, θέλω την ησυχία που λένε. Μοναχικές στιγμές, λίγο πιο ήρεμες και πιο ήσυχες, να μπορώ να καλμάρω από την ημέρα. Κλείνεστε σπίτι, πάτε βόλτες? Όχι, όχι, και σε μαγαζιά από κλπ. Αλλά γενικότερα πάω εκεί που δεν έχει φασαρία. Κάνετε τις επιλογές σας και πάνω σε αυτό θέλω να σας απευθύνω μια ερώτηση. Μιλώντας για τον Παπαδιαμάντη, ξανάρχομαι εγώ με τους συμβολισμούς, γιατί θέλω να δω έτσι να τα αντιπαραθέσω. Βλέπουμε τη διάσταση ανάμεσα στις επιθυμίες και στις επιλογές πολλές φορές. Εξ αφορμής λοιπόν αυτού του σχεδίου, ας πούμε, του σχήματος, θα ήθελα να σας ρωτήσω αν εσείς στη ζωή σας έχει τύχει κάποιες φορές να θέλετε άλλα πράγματα, να κάνετε όμως άλλες επιλογές. Και αν ναι, για ποιο λόγο? Ή πάντα αυτό το οποίο θέλετε, αυτό και πράτετε? Κοιτάξτε, είναι θέμα χαρακτήρα καταρχάς και δεύτερον είναι θέμα συνθήκων. Δηλαδή, εγώ μεγάλωσα ευτυχώς, είχα τη μεγάλη τύχη να μεγαλώσω σε εποχές πολύ παχιών αγελάδων. Καλές εποχές. Όπου σου δινόταν η δυνατότητα των επιλογών. Δεν μπορείς να το πεις για σήμερα αυτό, για τους νέους με δύο λόγια. Δεν το λέω για μένα. Λόγια για τους νεότερους. Οι νεότεροι όμως είναι να κάνουν και εκπτώσεις πολλές φορές αυτά τα οποία θέλουν. Εντάξει. Αυτό είναι μια λέξη που, ιδίως για έναν καλλιτέχνη, ναι, είχε πολύ βαριά μέσα σας. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Για μένα δεν είχε πια. Το μικρότερος ήμουν πολύ πιο απόλυτος. Αλλά τώρα πια θέλω να πω ότι οι εκπτώσεις έχουν μια προσωρινότητα και αυτές. Όπως και η άνοδος ενός ανθρώπου υπόκειται στην προσωρινότητα του, θα κατέβει. Τη σιγουριά δηλαδή, τη πτώση. Το μόνο σίγουρο, δηλαδή, με δύο λόγια, είναι η έλξη μας προς το έδαφος. Ότι ανεβαίνει, κατεβαίνει. Αυτό πότε το σίγουρα συνειδητοποίησατε? Γιατί σιγά σιγά το μαθαίνεις. Επαγγελματικά, από πολύ νωρίς είχατε στιγμές επιτυχίας. Είτε αυτό ήταν τηλεόραση, μέσα από τη δουλειά σας εννοώ. Ναι. Είτε ήταν θεατρικές παραστάσεις ή κινηματογραφικές ταινίες. Έχετε κάνει μια πολύ ωραία και αξιοζήλευτη διαδρομή. Ακούστε να δείτε. Στέκεις στα μυαλά σου καταρχάς και στέκεις και στα πόδια σου δεύτερον, δεν πρόκειται να πάρουν τα μυαλά σου αέρα ή δεν πρόκειται να νομίζεις ότι κάτι είσαι που δεν είσαι πραγματικά. Μεγάλη κουβέντα λέτε τώρα. Δεν αληθινή, όχι, είναι μεγάλη κουβέντα, είναι αλήθεια, πιστεύτε με. Είναι αλήθεια. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια στιγμή θα συνειδητοποιήσεις, ακόμα κι αν μπερδευτείς και ακόμα κι αν μπεις σε πειρασμούς, ότι τι κάνω τώρα. Θα ανακαλύψεις ότι δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Σας λέω, η μόνη σιγουριά είναι η πτώση. Όταν είσαι πετυχημένος, όλοι σε αγαπάνε, σου χτυπάνε φιλικά την πλάτη και σου λένε μπράβο, Στέλιο. Και όταν δεν είσαι στην πρώτη σειρά, ρωτάω αν το συναντήσατε. Κάνω ότι δεν σε ξέρουν? Όχι, όχι. Να σας πω κάτι πολύ συγκεκριμένο. Το σεβασμό, μάλλον την αναγνωρισιμότητα προς το κοινό, την παίρνεις αμέσως. Το σεβασμό όμως του κοινού τον κερδίζεις πάρα πολύ δύσκολα και πολύ αργά. Μ' αρέσει αυτό που λέτε. Έτσι είναι. Και είναι λογικό, είναι απόλυτα λογικό. Αυτό όμως που λέτε είναι πολύ πιο σταθερό και πολύ πιο σίγουρο και με μακρά διάρκεια, το να κερδίσει το σεβασμό του κοινού. Και αυτό όλο συνεχίζεται. Αν μία φορά. Από την άλλη όμως υπάρχει η πιθανότητα για κάποιον καλλιτέχνη μια άτυχη στιγμή, να μα το φυσικά, πω. Φυσικά, εννοείται. Κοιτάξτε να σας πω κάτι. Εμένα δεν μου αρέσουν οι τέλειοι άνθρωποι. Μάλλον όχι, δεν μου αρέσουν. Η τελειότητα κρύβει κάτι περίεργο. Δηλαδή, είναι ύποπτη. Είναι ύποπτη. Δεν είναι φυσιολογικό. Ναι. Δεν μπορεί να έχουμε πάντα τις τέλειες επιλογές. Σαφώς θα κάνεις λάθη. Δεν μπορείς να μην κάνεις λάθη. Και πολλές φορές μαθαίνεις από τα ίδια στα λάθη. Η τελειότητα για μένα είναι κάτι εντελώς ανέφικτο και πέρα από το ανέφικτο είναι και ανώμαλο. Αρρωστημένο λοιπόν. Δημιουργεί ανισορροπία μέσα μας προκειμένου να την πετύχουμε. Όχι μόνο αυτό, αλλά δημιουργεί ένα περίεργο αισθητισμό. Και φεύγει από το μέσο όρο των ανθρώπων. Εγώ πάντα προσπαθώ να ακολουθώ τη μέση οδό. Δηλαδή, αυτό που για μένα είναι πάντα κανόνα στη ζωή μου είναι να μην ξεπερνάω τα μέτρα, ούτε προς τα κάτω,
ούτε προς τα πάνω. Κύριε Μάινα, για τον κόσμο που ίσως δεν το ξέρει και σας έχει θαυμάσει εδώ στην περιφέρεια, κυρίως μέσα από πολύ καλές τηλεοπτικές σειρές, από το σινεμά αλλά και από το θέατρο κάποιοι, ίσως μια μερίδα του κόσμου δεν ξέρει την ενασχόληση και το ταλέντο που κρύβεται με μια άλλη τέχνη, το γράψιμο. Εκεί οι ήρωες είναι έτσι τρωτοί, είναι... Απολύτως. Απολύτως τρωτοί. Τα διηγήματά μου είναι εντελώς τρωτοί. Οι ήρωές μου είναι πάντα, όπως θα χαρακτήριζε κάποιος, losers. Είναι άνθρωποι που έχουν αποτύχει σε κάτι. Δηλαδή η αποτυχία, αν θέλετε, μέσα σε εισαγωγικά είναι προϋπόθεση. Ακόμα και ένας ήρωάς μου που είναι ένας βιομήχανος, τον βάζω ένα βιομήχανο ο οποίος τρέχει σε όλη τη ζωή και παθαίνει ένα έμφραγμα και γυρίζει στην Κρήτη συγκεκριμένα, ο οποίος γυρίζει μετά και ανακαλύπτει ότι τα αμπέλια του παππού του, που τα ξανακαλλιεργεί, ανακαλύπτει τι πλούτο είχε αφήσει τόσα χρόνια όντας ασχολούμενος με άλλα πράγματα. Πρέπει να κλειδωνιστεί λοιπόν η προσωπικότητα τόσο των ηρώων σας, όσο ίσως και κάποιων ανθρώπων, για να το γυρίσουμε λίγο με συμβολισμούς πιο επίκαιρους, ναι, από κάτι για να μπορέσει να συνειδητοποιήσει αυτό το οποίο ανοίγεται μπροστά του. Άρα υπάρχει μια φωτεινή οδός. Βέβαια υπάρχει, εννοείται. Πάντα υπάρχει φως στο τούνελ, αλλιώς θα έπρεπε να πηδάμε τα παράθυρα. Αυτό και εν καιρό κρίσης και σε μια Ελλάδα η οποία τώρα υφίσταται ζόρια και ο κόσμος που παρακολουθεί τώρα ταυτίζεται με καταστάσεις ίσως που περιγράφονται μέσα σε βιβλία και με ήρωες, ακούει και θέλει να νιώσει ότι υπάρχει ελπίδα. Και νομίζω ότι θα θέλαμε ένα σχόλιο με το τι συμβαίνει τώρα και με το αν μπορούμε να βρούμε μια φωτεινή οδό όπως συζητούσαμε τώρα. Κοιτάξτε, θα σας μιλήσω νομοτελειακά, όχι πολιτικά. Δηλαδή τι εννοώ. Δεν υπάρχει περίπτωση να κάτι το οποίο έχει ένα τέλος, δηλαδή φτάνεις κάπου στον πάτο του βαρελιού, το ξύνεις και ανεβαίνεις προς τα πάνω. Φτάνεις στο βυθό και υπάρχει η άνοδος. Αυτό είναι νομοτελειακό. Δηλαδή, λέμε, θα υπάρξει ανάπτυξη. Βεβαίως. Άμα καταστραφεί το σύμπαν, βέβαια, φυσικά θα υπάρξει ανάπτυξη. Αλλιώς, πώς θα γίνει αυτό, το λέει η φύση η ίδια. Όταν κάτι τελειώνει, ξεκινάει κάτι άλλο, λοιπόν. Μάλιστα. Αρχή το ζήτημα... διατήρηση της ενέργειας και όλα αυτά. Ακριβώς. Το ζήτημα τώρα είναι. Εδώ έχουμε δημιουργήσει κοινωνίες. Μην καταστρέψουμε τις κοινωνίες για να φτιάξουμε ξανά εκ του μειόντος κάτι από την αρχή. Διότι θα χάσουμε κόσμο. Μην ξεχνάμε ότι μέσα σε αυτή την κρίση έχει χαθεί κόσμος. Έχει χαθεί. Εξαιτίας της κρίσης. Και όταν λέω έχει χαθεί, όχι μόνο μεταφορικά, κυριολεκτικά. Κυριολεκτικά. Και άνθρωποι έχει που έχουν πεθάνει κόσμος. Αφαιρέσει πολλές φορές και τη ζωή τους. Και το είδαμε πέρα αυτό... από αυτό, να σας πω, δεν είναι μόνο αυτό. Νομίζετε, η κρίση δηλαδή, δεν είναι μόνο, ας πούμε, η λύκη. Είναι η ήττα. Καταρχάς, η κρίση είναι η συνειδητοποίηση μιας ήττας. Ότι δεν ανεβαίνεις πιο πάνω, ότι τη ήττασαι, ότι υπάρχει κάτι ανώτερο από σένα και οι προσδοκίες σου και τα όνειρά σου είναι φρούδα, δεν πηγαίνουν πουθενά. Λοιπόν, το ζητούμενο για μένα από οποιοδήποτε πολιτική κατάσταση θα ήταν να σώσεις τον κόσμο, να δημιουργήσεις κάτι καινούριο, αλλά μην καταστρέψεις αυτό που έχει ήδη δημιουργηθεί. Ναι, είναι ζητούμενο η αριθμία, αλλά πάνω απ' όλα η ζωή, οι ψυχές και να αντιστρέψουμε τη συντριβή των έτσι ανθρώπων. Δεν πρέπει. Έτσι που το λέτε είναι. Μιλώντας για κρίση και ξεκινώντας μια τέτοια συζήτηση, στο δικό σας κλάδο έχουμε ακούσει ως επιτοπλίστων πολλά δυσάρεστα συμβάντα. Ένα χάος, όπως το περιγράφετε. Ναι. Ρωτώ και απευθύνω ερώτηση σε εσάς τώρα, αλλά ίσως να μου το γενικεύατε κιόλας. Είναι έτσι πράγματι? Και χειρότερα από ό,τι νομίζετε. Στη δικιά μας τη δουλειά, στη show business δηλαδή γενικότερα, η κρίση δείχνει το χειρότερο έτσι πρόσωπο με την έννοια «ο σώζον εαυτόν σωθήτο». Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Κατάργηση εργασιακών σχέσεων. Απόλυτη κατάργηση. Αθέτηση εργασιακών σχέσεων. Απόλυτη αθέτηση εργασιακών σχέσεων. Πτώση των μεροκάματων. Όχι πτώση απλώς. Διάλυση στην κυριολεξία. Η ροή νέων παραγωγών και νέων ανθρώπων που ασχολούνται με τα επαγγέλματα τα δικά μας. Πολλά υποσχόμενων, οι οποίοι πολλές φορές όμως βλέπουμε ότι είναι... 99,9% είναι άσχετοι και κομπιναδόροι. Πολλοί, δηλαδή τα τελευταία χρόνια, έχουμε μια εισροή
από ευκαιριολόγους. Αυτό όμως δεν δημιουργεί ανισορροπίες, κύριε Μάινα. Απόλυτα. Αυτό δεν κάνει. Είναι πιο σαθρά τα θεμέλια, κατά κάποιο τρόπο. Διαβρώνει και υπησέρχεται κάτι ξενόφερτο, το οποίο δεν είναι και κατάλληλο εν τέλει. Κοιτάξτε, αυτό εμάς έχει κάνει ζημιά στη δουλειά μας. Έτσι, θα σας πω ένα παράδειγμα. Αυτή πέρυσι, στην Αθήνα, ανέβηκαν 1.150 παραστάσεις. Ο αριθμός των παραστάσεων. Τρομακτικός. Το οποίο είναι τρομακτικό. Πάντα υπήρχαν όμως πολλές παραστάσεις. Όχι. Θα σας πω κάτι ανάλογο. Η Νέα Υόρκη έχει 17 εκατομμύρια πληθυσμό. Ο μέσος όρος των παραστάσεων που ανεβαίνουν στη Νέα Υόρκη, παντού, off-Broadway, Broadway, off-off κλπ, δεν ξεπερνά τον αριθμό των 400. Ναι, αλλά μιλάμε για παραστάσεις που έχουν άλλο budget, κύριε. Όχι, μιλάω για τα πάντα. Από τη μια παράσταση, ενός stand-up comedy σε ένα μπαράκι κάπου στο Μαχάταν, μέχρι στο Broadway παραστάσεις. Μιλάω για τα πάντα. Είναι τρομακτική η σύγκριση. Αυτό που συμβαίνει στην Αθήνα είναι τρομακτικό. Γιατί δεν κάνετε κάτι οι άνθρωποι εμείς του χώρου? Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Αυτό είναι μια ένδειξη μιας παθογένειας γενικότερης. Και όχι μόνο μιας παθογένειας του επαγγελματός μας. Είναι μιας παθογένειας που σημαίνει ότι δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε πω τι ωραία 1150 έχουμε να διαλέξουμε. Δεν είναι αυτό. Είναι ότι σκορπίζεται τόσο πολύ ο κόσμος, χάνει τόσο πολύ τον προσανατολισμό του που δεν ξέρει πού να πάει. Και πολλές φορές και την ποιότητα. Καλά, εγώ δεν... Ναι, έχουν ανέβει, η ποιότητα έχει ανέβει, σίγουρα. Να το θέσω αλλιώς, δεν εννοούσα να κάνετε κάτι, να βγείτε χωροφύλακες για τις πολλές παραστάσεις, για τα δικαιώματά σας, για το ένσημό σας και για το μεροκάματό σας. Αυτό εννοώ κάνετε. Γιατί δεν κάνετε κάτι. Ναι, αυτό πρέπει να το δούμε τα πράγματα από την αρχή και φυσικά δεν αφορά αυτό μόνο τους τοπιούς. Αφορά όλους τους κλάδους. Και τους δημοσιογράφους. Γιατί και τους χρήστες. Δεν αφορά. Αυτή η πτώση δεν είναι δικό μας προνόμιο. Μακάρι να έχει περιοριστεί μόνο στους τοπιούς. Αυτό συμβαίνει σε όλο το εργασιακό πλέγμα. Όταν σκεφτήκατε ότι θέλετε να γίνετε ηθοποιός, φανταζόσασταν αυτές τις δυσκολίες ή ήταν στα εφηβικά σας χρόνια κάτι ονειρικό ότι εγώ θα κάνω τέχνη? Το τελευταίο πράγμα που σκέφτεσαι όταν είσαι πιτσιρικάς και θες να γίνεις καλλιτέχνης είναι πώς θα βγάζει λεφτά. Ναι, το κάνεις γιατί το θέλεις, το λέει η καρδιά σου. Ναι, κοιτάξτε. Για πείτε μου λίγο όμως, κύριε Μάινα, τώρα, γιατί το ξεκινήσαμε από μικρή ηλικία. Δηλαδή, εσείς τώρα, σε τι ηλικία συνειδητοποιήσετε, πόσο μικρούλης, ότι θέλατε και δεν τρέπεστε καταρχήν μπροστά σε κόσμο, γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Να βγαίνεις και να θέλεις να δείξεις. Μην το λέτε, ακόμα ντρέπομαι μπροστά στον κόσμο. Αυτό είναι πολύ όμορφο που λέτε. Δεν μπορώ δηλαδή να βγω στον κόσμο και να λέω γενικώς ντρέπομαι. Δηλαδή δεν μου είναι τον σέβεστε. Αυτό έχει, για μένα η ντροπή έχει να κάνει με το ότι σέβεσαι τον κόσμο που έχεις απέναντί σου, όπου και αν είναι. Ακόμα και αν είναι δέκτης τηλεθεατής, ακόμα και αν είναι κοινό το οποίο είναι ζωντανό, διαζώσεις δηλαδή, μιλάς και έχεις επαφή μαζί του. Γιατί τον σέβεσαι και θέλεις να του δώσεις κάτι ποιοτικό. Δεν ξέρω, δεν έχω απλώς την ευκολία της επικοινωνίας. Υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι και φίλοι που έχουν φοβερό χάρισμα της επικοινωνίας. Εγώ δεν το έχω. Εμείς δεν το αντιλαμβανόμαστε αυτό που λέτε. Ίσα-ίσα που σας βλέπουμε και αλέγκρο και λαλίστατο. Η δουλειά σας δεν βοήθησε να το ξεπεράσετε αυτό? Η δουλειά σε βοηθάει φυσικά. Και βοηθάει, αλλά παρόλα αυτά, πάντα ο άνθρωπος που έτσι είναι η φύση του, πολεμάει πάντα με τον εαυτό του, με τη φύση του. Γεννηθήκατε συναισθαλμένος. Σε ποια ηλικία, να επαναφέρω το ερώτημα της Ιωάννας, είπατε ότι το θέατρο είναι αυτό που με αφορά? Θα σας πω. Με πήγε μια φίλη μου που δίναμε μαζί εξετάσεις στο πανεπιστήμιο, μια φορά στο υπόγειο του τέχνης, να δούμε μια παράσταση. Δεν είχα ξαναμπεί σε θέατρο εγώ. Και μαγεύτηκα. Θυμάστε τι είδατε? Είδαμε το γάμο του Γκομπρόβιτς την εποχή εκείνη και έπαθα πλάκα, έπαθα σοκ. Και έκτοτε είπα... Αυτό θέλω να κάνω. Θα ήθελα. Γιατί ποτέ... Δεν ξέρεις. Ένας πιτσιρικάς, ο οποίος τότε δεν είχαμε και δυνατότητα να είμαστε καλλιτέχνες, θα μας παίρναμε τις πέτρες. Θα λέγαμε, θα ήθελα να γίνει ηθοποιός, πέφτανε σφαλιάρες στη γειτονιά. Σε μια λαϊκή γειτονιά να πεις ότι θα γίνει ηθοποιός. Έτυχε ποτέ θεατής μιας παράστασης να σας πει κάτι αντίστοιχο? Αυτό που παίξατε, ο ρόλος που είδα, η παράσταση που συμμετείχατε, με μάγεψε, μου άλλαξε... Αυτό είναι ευχής έργων. Έχει τύχει να γνωρίσω ένα νέο συνάδελφο πριν από κάποια χρόνια, ο οποίος μου είπε κάτι ανάλογο, ότι το ξέρετε ότι η πρώτη παράσταση που είδα και με όθησε να γίνει ηθοποιός είναι μια παράσταση που παίζετε εσείς. Πώς αισθανθήκατε? Αισθάνεσαι πολύ περήφανος, πραγματικά. Αυτή είναι και η δουλειά μας, δηλαδή... Να εμπνέεις. Μάλλον, ακριβώς. Όταν συμβαίνει αυτό, είναι η μεγαλύτερη αμοιβή. Δεν τραπήκατε.
Καθόλου. Αυτό είναι μεγάλη αμοιβή. Αυτό είναι πολύ όμορφο. Και που αισθανθήκατε εκεί που μας περιγράφετε. Να ρωτήσω κάτι άλλο. Πολλές φορές ακούμε τους ηθοποιούς να λένε ότι ο ηθοποιός, οποιοδήποτε ρόλο και αν του δώσεις, καλείται να τον υποδηθεί, καλείται να τον ερμηνεύσει, να τον ζωντανεύσει και να αναδείξει όλα τα δυνατά χαρακτηριστικά του. Από την άλλη όμως, βλέπουμε κάποιους ηθοποιούς οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα. Εσείς αισθανθήκατε ποτέ ότι πρέπει να μπείτε σε ένα καλούπι, ότι κάτι ταιριάζει πιο καλά? Γιατί αν αναλογιστούμε τους ρόλους που σας έχουμε απολαύσει και τηλεοπτικά να υποδίεστε, με αυτό το οποίο συζητάμε τώρα, εξ αφορμής δηλαδή και της συγκεκριμένης παράστασης με τον Παπαδιαμάντη, είναι κάτι τελείως αντιδιαμετρικό. Από την άλλη είναι κάθε τι που σας έχουμε δει, βαρύ, επιβλητικό και αξιοπρεπέστατο. Εσείς αισθανθήκατε ποτέ ότι κάτι μου ταιριάζει πιο πολύ? Κοιτάξτε να δείτε, η κωμωδία για παράδειγμα, η οποία έχει τη μεγαλύτερη διεισδυτικότητα και τη μεγαλύτερη δυναμική από όλα τα υπόλοιπα είδη, απαιτεί περσόνες. Απαιτεί δηλαδή ηθοποιούς οι οποίοι έχουν εκτόπισμα συγκεκριμένο. Δεν είναι γενικοί ηθοποιοί. Παλιότερα μας λέγανε, όταν ήμασταν στη σχολή, οι παλιότεροι δάσκαλοί μας, παλιοί ηθοποιοί, μας βάζανε σε κατηγορίες. Εσύ είσαι καρατερίστας, εσύ είσαι ρολίστας, εσύ είσαι, στο κορίτσι λέγανε, εσύ είσαι ζενή. Εσύ είσαι ζενέρικος. Είχατε μπει στην κατηγορία, σας είχαν βάλει. Ζενέρικος μου λέγανε. Λέω, τι είναι ο ζενέρικος? Ζενέρικος λέγανε είναι αυτός που παίζει διαφορετικά πράγματα. Είναι πασπαρτού. Πασπαρτού. Λοιπόν, λίγο κωμωδία, λίγο δράμα, κολλάει παντού. Λοιπόν, όταν το ακούσατε αυτό, τι σκεφτήκατε? Είμαι ζενέρικος. Ζενέρικος, ξέρω εγώ τι λέει. Η κωμωδία μας απαιτεί απόλυτη ταύτιση και αναγνωρισιμότητα. Τύπο δηλαδή με δύο λόγια. Τύπο. Πρέπει να ξέρει ο κόσμος, να του έρθει στο μυαλό του θεατή τι είσαι, ο τύπος σου που παίζεις. Σας αρέσει να κάνετε τον κόσμο να χαμογελάει, να γελάει ή με την έννοια του χιούμορ δηλαδή το συνδέω ή να τον αφυπνίζετε και να τον προβληματίζετε? Το ιδανικό θα είναι να το κάνεις όλα μαζί. Όλα μαζί σίγουρα. Ή τέλος πάντων, ναι, ή μικρά κομματάκια από όλο αυτό. Σίγματα λοιπόν, να αφήστε μέσα στην ψυχή το του. Το Στέλιο Μάινα τι αρέσει πιο πολύ? Όταν του δίνουν ένα ρόλο κωμωδίας ή όταν μπορεί να συγκινήσει μέσα από ένα δραματικό ρόλο? Αγαπάω πάρα πολύ την κωμωδία. Πάρα πολύ. Αλλά έχω την αίσθηση ότι η κωμωδία είναι κάτι το οποίο εγώ τώρα το έχω αφήσει πίσω. Τι εννοώ? Είναι και ξέρετε το θέατρο, όπως όλα τα πράγματα, έχει εξειδικεύσει. Αν αφήνεις κάτι, σε αφήνει και αυτό. Δεν το ξέρεις δηλαδή. Εγώ έχω αφήσει την κωμωδία χρόνια και με αφήνει και αυτή. Το χιούμορ όμως στη ζωή σας τη λείπει. Αυτό είναι άλλο. Και είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό στη σκηνή. Στη σκηνή είναι μια διεργασία, πώς θα μπεις δηλαδή. Performance. Ακριβώς. Πώς θα μπεις να επικοινωνείς με τον κόσμο μέσα από την κωμική ατάκα. Που σημαίνει timing, γρηγοράδα. Ετοιμολογία. Ετοιμολογία. Αυτό δεν το έχω εγώ πια. Και βλέπω συναδέλφους και τους θαυμάζω και λέω, κοίταξε να δεις πόσο γρήγορα... Σπιντάδα που λέμε το. Σπιντ, πόσο ναι, γρήγορος, έξυπνος, ακριβής είναι αυτός ο ηθοποιός. Θαυμάζω πολύ τους κωμικούς. Λοιπόν, σήμερα με μια ευτυχή συγκυρία, με συγκλονιστικά κείμενα του Παπαδιαμάντη, μας δίνεται ένα και μοναδικό ραντεβού για την πόλη του Ηρακλείου, στη σκηνή του Αστόρια. Έχουμε και δύο διπλές προσκλήσεις και θα δείτε ένα τηλεφωνικό νούμερο τώρα στην κάτω μεριά της οθόνης για να καλέσετε και να τις κερδίσετε οι πιο γρήγοροι. Η παράσταση όμως του Παπαδιαμάντη θα ταξιδέψει και στα Χανιά και εκεί είναι διπλό το ραντεβού. Ναι, εκεί είναι μια απογευματινή και μια βραδινή παράσταση. Αύριο είναι αργία, τοπική αργία στα Χανιά και είπαμε να κάνουμε σε ένα μικρό χώρο, γιατί είναι περιορισμένος χώρος. Στο Όξο Νου. Στο Όξο Νου. Σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο, δεν ξέρω αν έχετε ξαναπαίξει. Με θέα τη θάλασσα. Ναι, ακριβώς. Έκανα ναύτη στα Χανιά 2 χρόνια, το ξέρω απ' έξω τα Χανιά. Απ' έξω και ανακατετώ. Και όντως αύριο. Και παντρεύτηκα και Χανιώτησα επίσης. Η πόλη γιορτάζει. Ξέρω πολύ καλά τα Χανιά. Από πρώτο χέρι λοιπόν. Λοιπόν, με διπλή παράσταση. Και αγαπάω αύριο. Χανιά. Αγαπάμε Χανιά και εμείς. Και Κρήτη εννοείται. Αγαπάμε και Στέλιο Μάινα και τον ευχαριστούμε και πολύ. Και Σφακιά αγαπάω. Χαιρετίσματα Σφακιά. Την ευκαιρία. Αγαπημένος μου τόπος είναι το Λουτρό. Και δικός μου, κύριε Μάινα, από φέτος έγινε. Καλά χρόνια, λατρεύω Λουτρό. Νομίζω και πολλοί άλλοι μαζί σας. Και τους παιδιά. Μ' αρέσει. Να περάσετε όμορφα στην Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά εσείς, να την κρατάτε έτσι, ωραία την Κρήτη. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, και εμείς με χαμόγελο και όμορφη διάθεση θα περάσουμε σε μια σύντομη διακοπή, σύντομες διαφημίσεις και επανερχόμαστε δρυμύτεροι.